έψαχνα μια ζωή. Τώρα ίχνη σου γυρεύω στο χάρτη. Χάθηκες μια στιγμή. Γέμισε ο ουρανός μου με δάκρυ. Τόσες νύχτες λευκές τριγυρίζω μόνο στην αγάπη. Ψάχνω πιο μυστικό. Σε κρατάει μακριά μου σε μια άκρη. Τέλος μου κι αρχή, πως η μοναξιά με πνίγει που έχεις φύγει. Δίνω μια ζωή για ένα σου φίλι. Μαμά, τι έχεις? Έγινε κάτι? Η μαμά. Η μαμά τι? Δεν γυρίσανε μαζί. Δεν γυρίσατε μαζί? Γιατί δεν γυρίσατε μαζί? Πού είναι η μαμά? Λίγη υπομονή χρειάζεται. Και μπορεί να βρούμε κάποιο στοιχείο που να μας βοηθήσει. Δεν έχω άλλη υπομονή! Μου τελείωσε! Καταλαβαίνω την κατάστασή σου. Α, ναι. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι ο γιος μου με θεωρεί ένοχο που έχασε τη μάνα του? Καταλαβαίνεις ότι η κόρη μου δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει καν τι συνέβη? Καταλαβαίνεις ότι η πεθερά μου εκτός από την κόρη της κοντεύει να χάσει και το μυαλό της? Τα καταλαβαίνεις όλα αυτά? Ε, όχι, ρε! Δεν τα καταλαβαίνεις! Γι' αυτό κάνε τη νομίζεις, αλλά μην ξανακούσω πια τι καταλαβαίνεις! Άσε στο μυαλό! Μετά από άκαρπες έρευνες της αστυνομίας, το μόνο στοιχείο που υπάρχει είναι ότι βρέθηκε ένα πανθρακωμένο γυναικείο πτώμα λίγο έξω από την πόλη στην οποία εξαφανίστηκε η Αλεξάνδρα Ιωάννου. Η μητέρα σου είναι καλά και θα τη βρω. Λες ψέματα! Ξέρω τι λέω. Είναι ζωντανή. Πίστεψε με. Παράτα με! Ξέρεις τι λέω? Να φύγουμε. Να πάμε στην Ιταλία. Στο σπίτι που ζούσαμε πριν έρθουμε. Η Αλεξάνδρα ζει. Μη με ρωτάς πώς το ξέρω. Το ξέρω. Είναι άλλη γυναίκα. Κατάλαβε το. Άλλη γυναίκα. Δεν είναι άλλη γυναίκα, αγαπητή. Είναι η Σοφία. Και είναι εδώ. Και εσύ δεν πρόκειται να πεις τίποτα σε κανέναν. Έχεις και το σχολείο. Έχεις χάσει ήδη τόσες μέρες. Και αφού το πόδι σου πάει καλύτερα, πρέπει να πας. Μα δεν με νοιάζει το σχολείο. Θα μείνεις εδώ και θα πας σχολείο. Τέρμα η κουβέντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί κανείς να καθορίσει το διάστημα. Την αλήθεια θέλω. Θα θυμηθώ ποτέ? Δεν μπορώ να σου πω σίγουρα. Αλλά... Κατάλαβα. Τσακώθηκε με τον πατέρα σου πριν φύγει. Ήθελα να πάει μαζί του στην Τενησία. Άρα εσύ φταίς. Γιατί τα βάζεις μαζί μου? Δεν τα βάζω μαζί σου. Προσπαθώ να βρω μια άκρη. Και πού θες να ξέρω εγώ, ρε μπαμπά, που πήγε? Αδερφή του είμαι, αν θυμάσαι, όχι νταντά του. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Είπα ότι σαν αδερφή του, μήπως ξέρεις που είναι. Και εσύ, σαν πατέρας του, θα έπρεπε επίσης να ξέρεις που είναι. Θέλω να δω ένα γιατρό. Αφού έχεις εμένα. Εσύ είσαι... Γιατρός είμαι. Θέλω να δω κάποιον, οποιοδήποτε να μου πει αν θα θυμηθώ κάτι. Κανείς δεν πρόκειται να σου πει περισσότερα πράγματα από όσα σου έχω πει εγώ. Έχουν περάσει τόσες μέρες. Εγώ ήρθα εδώ πέρα και συνεχίζω να μην θυμάμαι τίποτα. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Θέλω να δω ένα γιατρό τώρα! Τώρα! Είσαι καλά? Έλα. Θα πάω σπίτι.
Nella maggior parte dei casi la memoria torna automaticamente. Ma da quanto tempo soffre di amnesia? Da quasi 10 giorni. E non riesce a ricordare proprio niente? No. Di lei? Torto spu. Credo che sua moglie soffre di una forma di amnesia temporanea. Ciò vuol dire che attualmente non ha nessun ricordo della sua vita. Questo lo sappiamo già. Sono dottore anch'io, chirurgo. Sono io che l'ho soccorsa dopo l'incidente. Capisco. Τι λέτε? Τίποτα ακόμα. Μου αναλύει την κατάστασή σου. Se continua a non ricordare nulla, beh, allora la soluzione verrà gradualmente. Ma dobbiamo iniziare subito la terapia per poter aiutare la paziente. Ciò vuol dire che dovrà scegliere tra la somministrazione dei farmaci e le sedute ipnotiche. Lei που η μνήμη σου χάθηκε από το σοκ μετά το ατύχημα. Δεν ξέρει πόσος καιρός πρέπει να περάσει μέχρι να ξαναθυμηθείς. Λέει όμως ότι όσο πιέζεις τον εαυτό σου, δυσκολεύεις τα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία θεραπεία δηλαδή? Όχι, δηλαδή όχι ακόμα. Λέει πως πρέπει να περάσει καιρός να ηρεμήσεις. Να δώσεις τη δυνατότητα στον εαυτό σου να επαναφέρει μόνος του τις μνήμες. Λέει πως αυτή τη στιγμή είσαι πολύ στρεσαρισμένη και αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Πόσο καιρό πρέπει να αφήσω να περάσει πια? Τι να ηρεμήσω, πώς να ηρεμήσω? Γιατρέ, δεν μπορεί να υπάρχει κάποια θεραπεία. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Βοήθησε με, ρώτα τον. Non vuole fare le sedute perché ha paura di rivivere la scena dell'incidente. Certo, questo è molto normale da parte sua. Ma se al momento non vuole fare le sedute, potremmo iniziare la terapia dei farmaci. Dopo vedremo. Τι φάρμακα, φάρμακα δεν είπε? Ναι, φάρμακα είπε. Λέει πως αν δεν σταματήσεις να πιέζεις τον εαυτό σου να ξαναθυμηθεί, θα σου χορηγήσει φάρμακα να σε κρατήσει σε καταστολή. Σοφία! Mi dispiace. Ad ogni modo, informi pure sua moglie che qualunque sia la terapia da lei scelta, riacquisterà memoria al 100%. Grazie, dottore. Si figuri. Proverò a convincerla. Έλα. Νιώθω χαμένη, Βασίλη. Σαν να γκρεμίζονται όλα. Χθες είδα τη μαμά μου στον ουρανό. Ήμουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και εκείνη μου φώναζε να της ανοίξω την πόρτα. Έτρεξα να την ανοίξω και δεν ήταν πουθενά. Δεν είναι τίποτα. Απλώς νομίζω ότι έπαθε κάτι κακό. Συγγνώμη που σου είπα ψέματα. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα να το συζητήσουμε αυτό. Μην το σκέφτεσαι. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Δεν είναι αυτό. Απλώς λόγω της καταστάσεως νιώθω σαν να σε εκμεταλλεύομαι. Ναι, αλλά εγώ άρχισα πρώτη. Εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Okay. Έλα εδώ, πού πας? Όπου θέλω. Και αν νομίζεις ότι ένα 16χρονο δεν ξέρει τι κάνει ή είναι μωρό, τότε κάνεις μεγάλο λάθος. Εγώ δεν είπα αυτό. Περίμενε, ρε γαμώτο. Δεν είπα ότι είσαι μωρό. Αλλά κάνεις αμωρό. Σταμάτα λοιπόν να το κάνεις και κάτσε να μιλήσουμε. Όλο αυτό που έγινε με την οικογένειά σου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν θέλω να κάνεις κάτι και να το μετανιώσεις αργότερα. Δεν θα το μετανιώσω. Αυτό δεν το ξέρεις. Είσαστε όλοι πάρα πολύ αναστατωμένοι. Περίμενε να βρούμε τη μητέρα σου και μετά... Εν τω μεταξύ μπορούμε να βρισκόμαστε. Όποτε θέλεις.
Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες. Και μπορείς να το κάνεις όποτε θες. Σοφία! Θέλω να σου πω ότι σε καταλαβαίνω. Ξέρω πως είναι να είσαι σε ένα μέρος που δεν σου θυμίζει τίποτα, με έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζεις. Ειλικρινά σου μιλάω, καταλαβαίνω. Να θυμώνεις το σου ζητάω να δώσεις λίγο χρόνο ακόμα. Απλώς τα βάζω μαζί σου, γιατί δεν έχω με ποιο να τα βάλω. Δεν με νοιάζει. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν με νοιάζει. Πες ό,τι θέλεις, βρήσε με. Μα δεν φταίσαι εσύ τίποτα. Θέλω να σε πιστέψω. Θέλω να πιστέψω ότι κάποια στιγμή θα θυμηθώ, αλλά με τη σκέψη και μόνο ότι αυτό μπορεί να μην γίνει ποτέ, τρελαίνομαι. Δεν πειράζει. Και αν γίνει έτσι, τι πειράζει. Θέλω να πω κι εγώ θέλω να θυμηθείς. Αλλά αν αυτό δεν γίνει, εμένα μου φτάνει που είμαστε μαζί. Γιατί σε θυμάσαι. Για μένα δεν το ίδιο. Δεν είναι τώρα. Σε λίγο καιρό όμως θα αλλάξουν τα πράγματα, πίστεψέ με. Θα στα πω όλα, ό,τι θέλεις. Πώς ήμασταν, πώς ζούσαμε, πόσο αγαπιόμασταν. Σε παρακαλώ πολύ. Το μόνο που σου ζητάω είναι μια ευκαιρία ακόμα. Λίγο χρόνο ακόμα, αυτό σου ζητάω. Γιατί το έκανες αυτό? Εντάξει, εμάς δεν μας σκέφτεσαι. Το πόδι σου. Έτσι και κάνεις ακόμη μια τέτοια βλακεία. Δεν θα ξαναπαίξεις μπάσκετ. Ωραία, μη μου μιλάς. Βάλ' τα μαζί μου. Άμα σου κάνει καλό, βάλ' τα μαζί μου. Μην κάνεις όμως κακό στον εαυτό σου, δεν θα βγει τίποτα. Πάνω, κοίταξε μου λίγο. Τώρα που θα φύγω, εσύ θα είσαι ο άντρας της οικογένειας. Εσύ πρέπει να δίνεις κουράγιο και στην Εφέλη και στη γιαγιά σου. Θέλω να γυρίσει η μαμά. Χτύπησες, είσαι καλά? Περίμενε εδώ. Μα τι κάνετε, κοπέλα μου, προσπέρασε τη στροφή? Συγγνώμη. Τι συγγνώμη? Είστε καλά, χτυπήσατε? Καλά είμαι, καλά είμαι. Το παιδί, καλά είναι το παιδί? Και το παιδί καλά είναι. Να φωνάξουμε την αστυνομία, να δούμε τι έγινε. Δεν έχω χρόνο, έπρεπε να είμαι στο αεροδρόμιο τώρα, θα χάσω την πτήση μου. Να σας δώσω τα στοιχεία μου. Δεν χρειάζεται. Να σας πάω εγώ. Ξέρω, δεν είμαι πιο αξιόπιστη, αλλά θα προσέχω. Δεν πειράζει, θα πάρουμε ταξί. Πού θα το βρείτε το ταξί εδώ πέρα? Αφήστε με να σας πάω, σας παρακαλώ. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Θέλω να πάμε στην Ελλάδα. Θέλω να ψάξω για μένα. Να δω αν είχα συγγενείς, αν είχα φίλους. Να πάμε στην Ελλάδα, αλλά... Αλλά τι, δεν θα ωφελήσει τίποτα, αυτό θες να πεις? Όχι, δεν θέλω από αυτό. Θέλω να πω... Έχουμε ένα σπίτι εδώ. Είναι η ζωή μας. Ποια ζωή, Μαύρο, ποια ζωή? Εγώ δεν έχω ζωή. Αν δεν θυμάσαι τίποτα, δεν έχεις... Είσαι σαν να είσαι κανένας. Εσύ δεν είσαι κανένας. Είσαι η γυναίκα που αγαπάω. Και όλα αυτά που θα ζήσουμε θα είναι το παρελθόν μας. Αν αυτή τη στιγμή είμαι ένας άνθρωπος που δεν σου λέει τίποτα, μπορεί αργότερα να είμαι αυτός που θα αγαπάς. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Εντάξει. Άμα θέλεις να πάμε στην Ελλάδα, να πάμε στην Ελλάδα. Αν αυτό θα σε κάνει αισθανθείς καλύτερα, να πάμε στην Ελλάδα. Θέλω μόνο να είσαι καλά. Αυτό θέλω. Να είσαι καλά. Το παράτησε έτσι όπως ήταν, δεν ξέρω τι να κάνω. Μπορείς εσύ κάποια στιγμή να πας να το πάρεις. Σε ευχαριστώ, ρε Σταύρη, να είσαι καλά. Έλα, γεια. Θα το πάρει κάποιος το αυτοκίνητό σας? Ο συνεταιρός μου.
Τι ώρα φεύγει η πτήση σας? Στις 3. Μην ανησυχείτε, θα προλάβουμε. Τσάι με μέντα από την Τινησία. Σου αρέσει πολύ. Και τι γελάς? Γιατί την πρώτη σου γουλιά την πίνεις πάντα με το κουταλάκι μέσα. Είπες ότι γνωριστήκαμε στην Ελλάδα. Ναι. Εγώ τότε έμενα ακόμα εδώ. Είχα έρθει για λίγες μέρες στην Ελλάδα να δω τη μητέρα μου που ήταν πολύ άρρωστη. Ύστερα από λίγο πέθανε. Ο πατέρας μου ήταν Ιταλός. Είχε φύγει κι αυτός χρόνια πριν. Κι εγώ. Οι γονείς μου σκοτώθηκαν όταν ήμουν μικρή, κάτι τέτοιο δεν μου έχεις πει? Ναι. Εσύ μεγάλωσες με μια θεία σου. Δεν ζούσε πια όταν σε γνώρισα εγώ. Θυμάμαι, εκείνη την ημέρα είχα πάει μια βόλτα στη θάλασσα. Στην παραλία που ήταν κοντά στο πατρικό μου σπίτι. Ήταν ακόμα νωρίς, ήταν Μάιος. Ερημιά. Ξαφνικά σε βλέπω πάνω σε ένα βράχο, ακίνητη, να κοιτάς τη θάλασσα. Για ώρα. Παραξενεύτηκα, τρόμαξα λίγο. Αποφάσισα να σε πλησιάσω. Μόλις έφτασα πίσω σου, γυρίζεις ξαφνικά. Δεν ξέρω τι είχε το ύφος μου. Έβαλες τα γέλια και μου λες: «Σε είδα από μακριά». Βάζω στοίχημα πως νομίζω ότι θα πέσω. Τράπηκα. Έβαλα κι εγώ τα γέλια. Και από εκείνη τη στιγμή δεν χωρίσαμε ποτέ. Και μένουμε 3 χρόνια εδώ, ε. Και πώς δεν... Δεν μιλάω ιταλικά νομίζω, ε. Ναι, όχι, δεν μιλάς. Δεν ήθελες. Βέβαια, τα βασικά, μια-δυο λέξεις. Μετά που πήγαμε να ζήσουμε στην Τινησία, τα ξέχασες. Και πώς μπόρεσες να αφήσεις τη δουλειά σου εδώ? Σκέφτηκα ότι είναι καλή ιδέα να βοηθήσω τον κόσμο εκεί κάτω, να δω τι μπορώ να κάνω. Ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι. Μέχρι που έγινε ό,τι έγινε. Ξέρεις, συνειδητοποίησα κάτι που με τρόμαξε πάρα πολύ. Τι? Ότι χωρίς εσένα δεν έχω ζωή. Παιδί προλάβαμε να αφήσουμε και στην ώρα μας θα είμαστε. Να σας δώσω και τα στοιχεία μου για την ασφάλεια. Καλά τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Πώς δεν υπάρχει λόγος? Εγώ φταίω. Δεν απληρώστε εσείς τη ζημιά. Πάρτε μια κάρτα μου και όταν επιστρέψετε τηλεφωνήστε μου να τα βρούμε. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω. Καλύτερα να σας δώσω το κινητό του συνεταίρου μου, να τα κανονίσετε μαζί του. Πού πάτε? Στην Τινησία. Λένε ότι είναι πολύ όμορφα. Έχετε ξαναπάει?
Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ που με έφερες. Καλό ταξίδι. Και συγγνώμη και πάλι για αυτό που έγινε. Δεν πειράζει. Γεια. Γεια σας. Συνειδητοποίησα κάτι που με τρόμαξε πάρα πολύ. Τι? Ότι χωρίς εσένα δεν έχω ζωή. Είδα. Τι είδες? Δύο παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Έλεγαν μαμά. Καλά, μπορεί να είναι η ιδέα σου. Όχι, όχι, όχι. Όχι, έτρεχανε, γελούσανε και έλεγαν μαμά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Και ποια είναι αυτά τα παιδιά? Δεν ξέρω. Μήπως είχαμε παιδιά και... Όχι, όχι, όχι. Μη βάζεις κάτι άσχημο στο μυαλό σου. Δεν έχουμε παιδιά. Τότε ποια ήταν αυτά τα παιδιά? Να πάμε στο γιατρό. Να πάμε στο γιατρό που με είδε. Έχω αρχίσει να θυμάμαι. Θυμάσαι? Τι θυμάσαι? Τι θα πούμε στο γιατρό? Πες μου, κορίτσι μου, τι θυμάσαι? Τι? Δεν χαίρεσαι? Και βέβαια χαίρομαι. Γι' αυτό παλεύω κι εγώ μαζί σου. Αλλά δεν θέλω να απογοητευτείς. Δεν θέλω να αποκτήσεις ελπίδες και μετά να απογοητευτείς. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Πες μου, κορίτσι μου, τι θυμάσαι? Μαρσαλή. Η αστυνομία αρχιοθέτησε σήμερα το πρωί την υπόθεση. Θεωρούν ότι το απαθρακωμένο πτώμα ανήκει στη γυναίκα σου. Και πώς το θεωρούν δηλαδή? Έκαναν εξέταση DNA? Δεν έκαναν.
Και να σου πω γιατί δεν έκαναν. Γιατί θα αποδεχθεί ότι δεν είναι η Αλεξάνδρα και δεν του βολεύει αυτό. Και να μην είναι η γυναίκα σου, Φίλιππε, δεν μπορούν να διαθέσουν άλλο άνδρες για την έρευνα. Έχουν περάσει σχεδόν 10 μέρες και δεν βρέθηκε κανένα ίχνος. Ρε, μην του δικαιολογεί. Το ξέρω ότι αυτό δεν γίνει. Αλλά δεν με νοιάζει, θα συνεχίσω μόνο μου. Πού? Δεν έχει κανένα στοιχείο, ούτε καμιά ένδειξη που μπορεί να είναι. Δεν θέλω να πω ότι ήρθε άδικα, αλλά ελπίζω ότι κάποια στιγμή κάποιο θα βρεθεί που ίσω την έχει δει και θα μα δώσει κάποια πληροφορία. Κάποιο κάπου, κάποτε. Δεν πάει έτσι. Το ξέρω, αλλά ισχύει αυτό. Υπάρχουν περιπτώσει αγνοωμένων που βρέθηκαν μετά από μήνε, μετά από χρόνια. Ξέρω τι προσπαθεί να κάνει. Να με πει να τα παρατήσω και να σκοτώ να φύγω. Αλλά δεν πρόκειται. Θα συνεχίσω να ψάχνω ακόμη κι αν δεν ζει. Θέλω να ξέρω. Θέλω να ξέρω τι έγινε, καταλαβαίνει. Χρειάζομαι μια απάντηση. Θέλω. Μια καταλαμμένη απάντηση! Σου έφτιαξα ένα τσάι. Θα σε ηρεμήσει. Ναι. Θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Φυσικά. Σου σβήνω το φως. This is good. There was a woman here, there, with you. She read my wife's hand, and she said that she was in danger by a man. My wife is lost the next day, and I can't find her. Can you take me to this woman to talk to her, to tell me what she saw? Please. Μα λες. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Τηλεφωνώ για τα παιδιά. Για τα παιδιά? Ποιος είστε? Είμαι ο καθηγητής μαθηματικών από το φροντιστήριο. Δεν έχουν έρθει απόψε και σκέφτηκα να σας ενημερώσω. Κάποιο λάθος πρέπει να κάνετε. Ο Πάνος δεν κάνει καθόλου φροντιστήριο. Και η Νεφέλη ήταν όλη τη μέρα στο σπίτι σήμερα. Δεν είχε μάθημα. Η κυρία Διακάκη δεν είστε? Όχι. Κάνετε λάθος. Εδώ είναι το σπίτι του κυρίου Ιωάννου.
Σας ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ. Please, ask. Does he know something about my wife? Where is he? Tarifin fin maratu. Tell her. Does he know something? Tarifin fin maratu. Ma wehan razel. Mgonti wishu. Kimad. Filzanub. Barbar. She is with a man. Man? His face is covered. Covered face? Like south. Barbar. Barberini? Barbar. Barbar. And? Mezelet. Mataklars. Tohrub. She is with him. She can't leave. Mama? Mama? She can't leave. Why? He keeps her in prison? She won't say anything else. But how? I must know. Where is she? She talks only when she wants. But please, I must know, because I must... You have him. To leave. What? But... Leave us, Nin. What you said? Three. What? 3 years. But what does it mean? I don't know. But what does it mean? I must know. She said... Just this. Please, please. But... Παιδιά. Είδα πάλι τα παιδιά. Αυτή την εικόνα με τα παιδιά. Ναι, εδώ τι κάνεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτά τα παιδιά. Γιατί με λένε μαμά. Ησύχασε, αγάπη μου. Σε παρακαλώ. Εδώ τι ψάχνεις, μπορείς να μου πεις. Σε αυτό το ντουλάπι, τι ψάχνεις? Τι έχει μέσα? Τίποτα δεν έχει μέσα. Τι έχει μέσα? Όταν μπήκα, σε είδα ότι κάτι έβαλες μέσα. Δεν έβαλα απολύτως τίποτα. Προσπάθησα να ανοίξω το ντουλάπι, δεν άνοιγα και θυμήθηκα ότι το κλειδί έχει σπάσει εδώ και χρόνια. Γιατί δεν με πιστεύεις? Τι πρέπει να κάνω? Τι έχει μέσα? Τι πρέπει να κάνω? Τι κάνεις? Να το σπάσω, να σου αποδείξω. Τι πρέπει να κάνω? Σταμάτα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Το ξέρω ότι δεν μου λες ψέματα. Προσπαθώ να θυμηθώ. Προσπαθώ να θυμηθώ τι είναι αυτά τα παιδιά. Προσπαθώ να θυμηθώ και δεν μπορώ.
Δεν μπορώ, εδώ μέσα έχω ένα κενό. Έχω ένα τεράστιο κενό εδώ σε μέσα. Σε παρακαλώ, ησύχασε, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Τι θα κάνω, εδώ έχω ένα τεράστιο κενό. Μην μου κλαίσεις. Τι θα κάνω. Μην κλαίσεις, το αντέχω, σε παρακαλώ. Listen, I want to cross this area from here to go to the Sahara because I did. Messali. Mister, excuse me, moment. I want to go to the Sahara. Sahara. No, Sahara. No. But I don't know if I can go by myself or I need a guy. Meshemdish. Messali. Sepsakma, this brother. Δεν ξέρω τι σκοπό έχει να κάνει, αλλά λάβε υπόψη ότι εδώ δεν είναι Ελλάδα. Εκεί. Δεν είναι το πιο έξυπνο πράγμα να καβαλήσει ένα και να γυρνά μόνο στη χώρα. Υπάρχουν κίνδυνοι. Εκεί τι νομίζετε, αυτό δεν με σταματίζει. Και θα ψάχνει δηλαδή στην τύχη. Δεν ψάχνω στην τύχη. Την Αλεξάνδρα την κρατάει ένα άντρα που φοράει σαρίκι και έχει καλυμμένο το πρόσωπο. Και έχω καλυμμένο το πρόσωπο εδώ πέρα, η Βερβέρη. Θα πάω κι εγώ νότια στην περιοχή του και θα την ψάξω εκεί. Και πώ το ξέρει ότι την κρατάει ένα από αυτού. Αυτό είναι δικό μου θέμα. Οι Βερβερίνοι Φίλιππε δεν μένουν σε μια περιοχή μόνο. Είναι νομάδες, κάποιοι από αυτοί μετακινούνται συνεχώς. Δεν ξέρω πού έμαθες ότι κρατάει ένας από αυτούς, αλλά αν είναι αλήθεια, θα είναι καθόλου εύκολο να τη βρεις. Και αν χαθείς την έρημο, είσαι τελειωμένος. Τώρα με τρόμαξες. Τι έγινε, παιδάκι μου, γιατί είσαι έτσι? Μήπως ήμουν υπερβολική με τον Μιχάλη? Να σου πω κάτι, καλά έκανες. Πρέπει και εσύ να προχωρήσεις. Εγώ φταίω, Ντέπι. Εγώ. Μαλώσαμε πριν φύγω από το σπίτι και μου χάλια. Λογικό είναι. Αφού δεν εννοούσε να καταλάβει ότι τελειώσατε, μια ζωή ανέστητος να περνάει το δικό του. Και πήγα και έπεσα πάνω στον άνθρωπο, κατάλαβες. Που έχει και το πρόβλημά του. Όπου βρεθώ, την καταστροφή φέρνω, ρε παιδί μου. Μπορείς να σταματήσεις, παρακαλώ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνεις? Να είσαι με έναν άνθρωπο που δεν τον αγαπάς για να μην του χαλάσει το χατήρι και να καταστρέψεις τη ζωή σου? Με τον Μιχάλη τέλειωσε, Ρητά. Κοίτα να συνεχίσεις. Να βρεις έναν άνθρωπο, να τον αγαπάς πραγματικά και να είσαι ευτυχισμένη μαζί του. Όλη αυτή η κατάσταση είναι και για μένα πολύ δύσκολη. Προσπαθώ να βρω τρόπο να σε βοηθήσω και δεν ξέρω τι να κάνω. Ωραία. Αν θες να με βοηθήσεις, πάμε στην Ελλάδα. Γιατί? Για να ψάξεις για τη ζωή σου. Νομίζεις ότι έτσι θα αισθανθείς καλά? Δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις πόσο ταλαιπωρείσαι. Ακόμα και ο γιατρός είπε ότι δεν πρέπει να πιεστείς. Ότι πρέπει να αφήσεις τη ζωή και τη μνήμη σου να έρθουν μόνα τους. Δεν βλέπεις πόσο πληγώνεσαι και πόσο πληγώνεις και τη σχέση μας με αυτή την αιμονή? Το ξέρω, τα ξέρω όλα αυτά. Εσύ δεν είπες ότι δεν έχεις ζωή χωρίς εμένα? Ναι. Κάντο για μένα. Κάντο για μένα τότε, σε παρακαλώ. Κάντο. Για μένα. Σε παρακαλώ. Δεν φταίς εσύ. Εγώ... Κανείς δεν φταίει. Η μοίρα τα έχει φέρει έτσι. Αλλά σε παρακαλώ, δώσε μας λίγο χρόνο ακόμα. Το μόνο που συζητώ είναι λίγος χρόνος.
Martek Mechis Lachne. Your wife, she's not here. Whoever comes here comes with his own will. We are humans and we love our freedom. We don't force anyone to follow us. But my wife was kidnapped by someone with a covered face. You're the only people you have. Is a Ken Lachne. Said Wahadha. If she comes here, she comes by her own. Stop it! I can't hear anymore. Denim Bil Maktub. Do you believe in fate? Everyone is born with their destiny, which cannot be avoided. It is fate that will decide whether you find her or you don't find her. I'll find her. And if it's decided that you won't find her, you must accept it. Whoever cannot accept his destiny, he must learn to live in misery. And nobody deserves to live in unhappiness. Ψάχνα μια ζωή, τώρα ίχνη σου γυρεύω στο χάρτη. Χάθηκες μια στιγμή, γέμισε ο ουρανός μου με δάκρυ. Τόσες νύχτες λευκές τριγυρίζω μόνο στην αγάπη. Ψάχνω πιο μυστικό, σε κρατάει μακριά μου σε μια άκρη. Τέλος μου κι αρχή, πως η μοναξιά με πνίγει που έχεις φύγει, δίνω μια ζωή.